Η παρέτηση τη Διευθύντρια τη Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ρεθύμνου προκάλεσε την αντίδραση του τομέαρχη Υγεία του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Ρεθύμνου, Ανδρέα Ξανθού. Την επίκαιρη ερώτηση προ τον Υπουργό Υγεία συνυπογράφουν 44 βουλευτέ, με τον πρώην Υπουργό Υγεία να εξαπολύει βολέ κατά τη κυβέρνηση για έλλειψη κυβερνητικού σχεδίου έκτακτη ανάγκη για την επιβίωση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου αλλά και του ΕΣΥ γενικότερα. Η παρέτηση τη κυρία Ιωαννίδου νομίζω ότι ήταν. Ήταν, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Προφανώ αυτό που έχουν εισπράξει οι πολίτε και στο Ρέθμινο και σε άλλε περιοχέ της χώρα είναι μια δραματική υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΕΣΥ και μια μεγάλη ανασφάλεια και για το παρόν αλλά και για το μέλλον των δημόσιων δομών υγεία στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Ρέθνου, αλλά ε, δυστυχώ στι περισσότερε. Ε, επαρχιακέ ε, δομέ του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα. Ο ίδιο χαρακτήρισε ήττα την παρέτηση τη λιμοξιολόγου Ελένη Ιωαννίδου, κάνοντα λόγο για μια άριστα καταρτισμένη επιστήμονα. Η παρέτηση τη γιατρού έπεσε ω κεραυνό σε νεθρία, ενώ ο κύριο Ξανθό κάνει λόγο για απαράδεκτη κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγεία γενικότερα. Είναι μια ήττα. Πραγματικά για το δημόσιο σύστημα υγείας αλλά και για τι υπηρεσίε υγεία του νομού μας τέτοια ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών και εργασία και Πίεση στην δουλειά του προσωπικού και δυσκολία σε εξυπηρέτηση των πολιτών και απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών και συνεχών προβλημάτων στην παροχή αξιόπιστης φροντίδας δεν είχαμε σαφώς την προηγούμενη περίοδο. Όπως επισημαίνει ο κύριος Ξανθός θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις που έχουν σχέση με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού στα νοσοκομεία με τη βαθμολογική εξέλιξη και με την επιστημονική αναβάθμιση του προσωπικού. Η κυβέρνηση λοιπόν σε αυτό το τοπίο το μόνο που έχει να πει είναι ότι έδωσε 10% μεσοσταθμική αύξηση στους μισθούς των γιατρών και το κυριότερο τους εξωθεί τους γιατρούς του ΕΣΥ να αναζητούν συμπληρωματικό εισόδημα από την τσέπη του πολίτη. Διότι τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν ιδιωτικό ιατρείο, τους δίνει τη δυνατότητα να εργάζονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά θεραπευτήρια συρρυκνώνοντας και απαξιώνοντας πλήρως το δημόσιο σύστημα και τη δημόσια δωρεάν φροντίδα. Πεποίθηση τέλος στο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδός σύμφωνα με τον κύριο Ξανθό, όχι μόνο στον τομέα της υγείας, αλλά και στους υπόλοιπους τομείς γενικότερα.